Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον χώρο της αγοράς, γιατί είμαστε στην περίοδο των εκτόσεων και φυσικά να δούμε ποια είναι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της Κοζάνης αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας και αν έχουν μείνει ικανοποιημένοι φέτος οι έμποροι και οι επιχειρηματίες από τις εκτόσεις. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Θανάση Δραγατσίκα, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, για να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγκριτσάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τον λόγο. Να είστε καλά. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος από την ημέρα που έχουν ξεκινήσει οι θερινές εκτόσεις μέχρι σήμερα. Αν ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ο οποίος παρότι είχε καύσωνα, δουλέψαν τα μαγαζιά, υπήρχε κίνηση. Και ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα, κύριε πρόεδρε? Η εικόνα που είχαμε αποκομίσει από την αγορά ήταν θετική και έτσι συνέχισε και για όλο τον Ιούλιο. Είναι στις μέρες που οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές, είναι η αλήθεια, που είχαμε φτάσει και τους 36 και 37 βαθμούς. Είχε πέσει λίγο η κίνηση, αλλά ευτυχώς ήταν μόνο για 2-3 μέρες. Διαφορετικά θεωρώ ότι όλα τα καταστήματα υπάρχει θετική ανταπόκριση που κατευθείαν πήγαν σε υψηλά ποσοστά ανάγκης να ρευστοποιήσουν τα εμπορεύματα και φυσικά υπήρχε και θετική ανταπόκριση από τον κόσμο εξαιτίας ακριβώς του ίδιου λόγου. Θεωρώ ότι το ίδιο μοτίβο συνεχίζουμε και τον Αύγουστο. Η κίνηση είναι ικανοποιητική σε όλα τα καταστήματα. Βέβαια, φαίνεται στην αγορά ότι είναι αρκετός κόσμος που λείπει, αλλά επίσης φαίνεται ότι είναι και αρκετός κόσμος ο οποίος έχει έρθει απ' έξω και από το εξωτερικό, από την υπόλοιπη Ευρώπη και από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Οπότε αυτό δημιουργεί μια επιπλέον κίνηση στα καταστήματα. Μάλιστα. Είδατε δηλαδή τουλάχιστον, μιλήσατε ότι υπάρχει ικανοποίηση. Αυξήθηκαν οι τζίροι, πουλήσατε τα εμπορεύματα σε μια περιοχή και αν είστε και ικανοποιημένος και από την επισκεψιμότητα. Εντάξει, δεν είμαστε τουριστική περιοχή η Κοζάνη, αλλά επειδή έρχονται και ξένος κόσμος, αν ο τζίρος που, να θυμίσω, χάθηκε τους προηγούμενους μήνες, τουλάχιστον μείνατε ικανοποιημένοι τώρα αυτή την περίοδο. Κρίνουμε την αντίστοιχη περίοδο, να κρίνουμε τον περσινό Ιούλιο και Αύγουστο. Ιούλιος με τον περσινό Ιούλιο είναι στα ίδια επίπεδα και ίσως σε κάποια καταστήματα να είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή, όπως κινήθηκε και στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Δηλαδή, είμαστε κατά μέσο όρο ένα συν 7, συν 8, μάξιμο συν 10% σε κάποια καταστήματα. Ελπίζω και ο Αύγουστος να συνεχίσει το ίδιο. Αλλά δυστυχώς η εικόνα που είχαμε και η κατάσταση που είχαμε στην αγορά το προηγούμενο διάστημα από τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση, τόσο τραγική η τζίρη, τόσο μεγάλη η πτώση του τζίρου που αυτό το πράγμα δεν επανέρχεται στην αγορά. Αυτά τα μερίδια που χάσαμε δεν πρόκειται να τα κερδίσουμε. Απλά προσπαθούμε να μείνουμε στην αγορά ούτως ώστε να συνεχίσουμε Όταν υπάρξει μια ισορροπία, τότε πιστεύω ότι θα δούμε και εμείς ένα θετικό αποτέλεσμα πιο μέσω μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι μέχρι 31 Αυγούστου είναι εκτόσεις. Ας ελπίσουμε να υπάρχει κίνηση. Και τι ζητάτε τώρα? Βλέπουμε ότι θα δούμε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το οικονομικό επιτελείο έχει βγάλει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς προκειμένου να κοστολογήσουν και να ανακοινώσουν νέα μέτρα για να στηριχθούν οι πολίτες. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, Market Pass, το χωρίς τα Χριστούγεννα μιας ακόμη επιταγής ακριβίας, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τι ζητάτε στις επιχειρηματίες? Γιατί τώρα περνάει το καλοκαίρι, κύριε πρόεδρε, θα έρθει σιγά σιγά ο χειμώνας. Εμείς, κοιτάξτε, από την επίσκεψη που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη, περιμέναμε να ακούσουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα και κάποια συγκεκριμένα πράγματα για την περιφέρεια. Δυστυχώς δεν τα ακούσαμε. Πιστεύω ότι και δεν ξέρω τώρα αν είναι στα άμεσα σχέδιά του να επισκεφθεί την περιφέρεια. Αν όχι, περιμένουμε και πάλι στη Διεθνή Έκθεση να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα, όταν λέω, συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν άμεσα ώστε να δημιουργηθούν εισοδήματα στην περιφέρεια. Αν δεν δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και δεν υπάρξει εισόδημα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα σβήσει. Και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω στα σχέδιά τους αν είμαστε εμείς μέσα ή τελικά δεν είμαστε μέσα. Πολύ φοβάμαι, δεν θέλω ποτέ να είμαι απεσιόδοξος, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος από τη φύση μου, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαστε στα θετικά σχέδια μέσα στην κυβέρνηση.
Δηλαδή λέτε ότι δεν έχουν σχεδιασμό για μας. Δηλαδή επειδή τώρα με αφορμή τη ΔΕΘ θα βρεθούν εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, οι εκπρόσωποι σας της Εθνικής Ομοσπονδίας, θα μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό. Τι πρέπει να ζητήσουν αυτοί. Και τι πρέπει εσείς πριν γίνει αυτή η συνάντηση να βάλετε στο τραπέζι, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Θέλουμε να μας πούν ότι θα ανοίξει, παράδειγμα, η Advent, η οποία έχει βρει χώρο εδώ πέρα, η Advent Technologies. Θα δουλέψουν 500 άνθρωποι εντός εξαμήνου. Θα έρθει η Sunlight τελικά. Θα έρθει η Sunlight. Πόσοι άνθρωποι θα δουλέψουν? 3.000. Πόσες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν γύρω από αυτές τις 3.500-4.000, άλλες 10.000. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε να έχουμε τα καταστήματά μας. Αλλιώς δεν αξίζει να αγωνιζόμαστε. Ενώ πέφτουν οι τζίρε, ενώ πέφτει η δουλειά, πέφτει η κερδοφορία. Σιγά σιγά θα χάσουμε και αυτά που έχουν γίνει τόσα χρόνια. Μα φοβάστε ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται. Δηλαδή, να κάνω εγώ μια πρόβλεψη, να αφήσουμε τον προηγούμενο χειμώνα, αλλά υπάρχει έτσι αισιοδοξία ή υπάρχει φόβος για το χειμώνα που έρχεται, κύριε Δραγατσίκα? Κοιτάξτε, αισιόδοξοι είμαστε πάντα, πάντα αγωνιζόμαστε, πάντα κάνουμε το δικό μας αγώνα για το καλό όλων. Από εκεί και πέρα όμως ο χειμώνας αυτός θεωρώ ότι θα είναι δύσκολος λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πολλοί κόσμος θα ασχοληθεί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές αυτές. Ειδικά στην περιοχή μας είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και θεωρώ ότι αυτό δεν θα βοηθήσει την αγορά. Θα έχει αρνητική επίπεδα. Το πώς το βλέπετε, να ρωτήσω κάτι, πώς το βλέπετε το αρνητικό, δηλαδή επειδή θα ασχοληθούν με τις εκλογές? Τώρα μου το εξηγήσετε λίγο να το καταλάβω. Εντάξει, έχει το νου της στις εκλογές. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι θα τρέχει και αυτός που θα βάλει ο υποψήφιος και οι οικογένειες και οι λοιποί τριγύρω θα τρέχουν με τις εκλογές. Οπότε το μυαλό όλων είναι σε αυτές τις εκλογές. Επομένως δεν έχει ο κόσμος αναβάλει την αγορά, αναβάλει την πόλη στην αγορά. Υπάρχει μια αναβλητικότητα. Όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, η αγορά πάει πίσω. Ωραία, και επειδή μιλήσαμε για εκλογές, θα ζητήσετε συναντήσεις μόλις κλείσουν τα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους δημάρχους της Κοζάνης και τους υποψήφιους περιφερειάρχες να τους θέσετε τα καυτά σας θέματα? Γιατί είστε εμπορικό σύλλογο, εκπροσωπείτε τα καταστήματα, τους επιχειρηματίες σε ένα μεγάλο κομμάτι. Και μην ξεχνάμε ότι από το δικό σας χώρο, από τον επιχειρηματικό, να και τύπου θα είναι και υποψήφιοι στις εκλογές. Είναι αρκετοί υποψήφοι και είναι και ένα μεγάλο κομμάτι, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια. Οπότε θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς εμείς θα κάνουμε τις συναντήσεις μας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε συναντήσεις. Πιστεύω πάλι θα θέσουμε τα ζητήματά μας και αναλόγως ο κόσμος θα πράξει και θεωρώ ότι θα ψηφίσει αυτό που θεωρεί ο καθένας σωστό για να πάμε επιτέλους μπροστά. Μάλιστα, εσείς πάντως θα έχετε ένα πλάνο να το καταθέσετε στους δημάρχους και στους περιφερειάρχες με τα καυτά αιτήματα τα δικά σας. Πάντα, πάντα είμαστε προετοιμασμένοι και πάντα είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και την επικοινωνία. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί όσο πλησιάζουν οι εκλογές αυτοδιοικητικές, οι προτάσεις σας και η φωνή σας είναι σημαντική για την επόμενη μέρα, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε απόλυτα και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Επίσης.